Ξανά ο Κομφέ, η σέντρα στην περιοχή του Χριστοδούλου. Χάνεται η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από τον Ευτυχίδη. Παλιά προς το μέρος του Ντόλεζαλ βγήκε ο Κόβατς. Έδωσε πολύ ωραία στον Ευτυχίδη, άργησε. Κέρδισαν ωστόσο του Ολυμπιακού, έγινε το σουτ έξω. Να δούμε τώρα τον Χριστοδούλου και πάλι ακόμα μια επιθετική προσπάθεια. Ο Κομφέ έχει ευκαιρία έξω στο πλαϊνό των δικτύων. Ο Εθνικός ισορρόπησε και τώρα μάλιστα βγαίνει με προϋποθέσεις. Για να δούμε τον Ντόλεζα, αλλά πέραν την κινήθηκε ο Ντούρης. Προτίμησε να παίξει κοντά με τον Ηλία. Πέρασε ο Μάριος Ηλία. Πέρασε και από δεύτερον αντίπαλο. Τώρα γυρίζει για τον Ντούρης. Παρέμβαση και κόρνερ από τον Φώτη. Φεύγει στην πλάτη. Για να δούμε τον. Ο Χριστοδούλου ήταν που έκανε το σουτ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Για να δούμε τώρα τον Σαββά να κάνει το σουτ πάνω στο τερματοφύλακα Χριστοδούλου. Εδώ έγινε λάθος από τον Κόβατς. Ηλία έφτασε έξω από την περιοχή. Ο Ηλία έφερε την μπάλα στο αριστερό και πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. 0-1 στο 42ο λεπτό από την ατομική αυτή ενέργεια του Μάριου Ηλία. Από το λάθος του Κόβατς κερδίζει την μπάλα, έχει απέναντι του σε ανισορροπία την άμυνα του Ολυμπιακού. Πάει απέναντι σε τρεις αντιπάλους και καταφέρνει, καθώς μεταφέρει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, να πλασάρει στη γωνία και να σημειώσει το 0-1. Ωραία ο Χαραλαμπούς, βρήκε τον Κυριάκου, η παλιά στην περιοχή, πρόλαβε ο Χριστοδούλου. Αγή παιχνιδιού από τον Νάνη, βρίσκοντας τον Βαγγέλη τον Κυριάκου, κίνηση από Σάλι, από Τιάκο. Η παλιά ωστόσο κατέληξε στον Χριστοδούλου. Σαμπίνια ο παίκτης που απομάκρυνε. Ελουντού αυτός που κέρδισε. Έκανε το σούτ, είναι άστοχο ωστόσο. Από τον Σαμπίνια για να φτάσει μπάλα στον Πεχλιβάνη. Έδωσε την κάθετη πάσα στον Σάλι. Πλάσαρε τον Χριστοδούλου που απέκρουσε με τα πόδια. Αυτή είναι η πιο καλή στιγμή του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Κομφέ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τιάγο. Να δίνει την πάσα. Έχασε αυτή τη μοναδική ευκαιρία ο Μιχάλης Χριστοδούλου για να ισοφαρίσει. Να δούμε εδώ τον Πεχλιβάνη. Ο Τιάκο πάτησε πάρα πολύ ωραία. Σουτ και γκολ από τον Μιχάλη Χριστοδούλου. Το δικαιούται ο νεαρός στο τέρμα. Εδώ θα ξαναδούμε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα. Η πάσα από τον Τιάκο με πλάτη γυρίζει. Κίνηση κλασική σέντερφορ από τον νεαρό τον Μιχάλη τον Χριστοδούλου. Αυτή τη φορά ο Ανδρέας Χριστοδούλου ήταν αδύνατο να αποκρούσει. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την επιθετικότητά του σημειώνοντας το 1-1 με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολ. Κράτησε την μπάλα ο Αργεντίνος, έδωσε την πάσα για τον Ντούρης, ευκαιρία, αποκρούει ο Κόβατς. Να δίνει στον Θωμά τον Ιωάννου, η σέντρα στην περιοχή φαίνεται καλή, από κοντά, στο δοκάρι μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χτέλεσε ο Τιάκο, πέρασε η μπάλα, απέκρουσε σε κόρνερ ο Χριστοδούλου. Τέλος της αναμέτρησης.